Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει συγκεκριμένη φιλελεύθερη προσέγγιση επί του ζητήματος του μείγματος μάλλον της φορολογικής πολιτικής. Προβληματίζει την κυβέρνηση ότι θα πρέπει να βρεθεί κοινός τόπος σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων σε αυτό το θέμα? Αυτό δεν είναι ένα καινούριο ζήτημα. Οι προσεγγίσεις και κάποιων από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και κάποιων κρατών μελών της Ευρωζώνης είναι εντελώς διαφορετικές για τη δημοσιονομική πολιτική σε σχέση με τις τοποθετήσεις και τις θέσεις και τη σκοπιά από την οποία βλέπει τα πράγματα η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα, πώς να το πω, είναι μια αντίφαση του ελληνικού προγράμματος η οποία υπάρχει από τη στιγμή της υπογραφής του και η οποία συνεχίζεται. Αυτό το οποίο προσπαθούμε ως ελληνική κυβέρνηση είναι κάθε φορά με επικοδομητικό τρόπο να βρίσκουμε τους αναγκαίους εκείνους συμβιβασμούς οι οποίοι θα οδηγούν οι οποίοι θα οδηγήσουν στην έξοδο από την κρίση και την επιτροπία χωρίς να υπάρχουν επιβαρύνσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά. Αυτό νομίζω ότι προσπαθούμε και το επιτυγχάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο δεδομένων των συνθήκων. Θέλω να επιμείνω λίγο στα χρονοδιαγράμματα. Αποφύγατε πριν σε ερώτηση συναδέλφου να πάρετε συγκεκριμένη θέση για το αν υπάρχει ένα deadline για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Παρ' όλα αυτά, σας το φέρω διαφορετικά. Η αντιπολίτευση λέει ότι είναι πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο η διαπραγμάτευση να συνεχιστεί ακόμα και το καλοκαίρι. Μπορεί να δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συρθούμε σε τέτοιου είδους χρονικό ξεχύλωμα? Κοιτάξτε, κυρία Ζορμπά, η αντιπολίτευση επενδύει εδώ και πάρα πολύ καιρό στην αποτυχία των διαπραγματεύσεων, στην αποτυχία της ελληνικής κυβέρνησης που θα είναι και αποτυχία της χώρας. Ξεκίνησε ήδη κατά τη διάρκεια της πρώτης αξιολόγησης να ποντάρει σε μια κατάρρευση των διαπραγματεύσεων, να ζητά εκλογές. Τελικά, όταν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες της πρώτης αξιολόγησης, σιώπησε για ένα μικρό διάστημα. Στη συνέχεια επανέφερε την κινδυνολογία, επανέφερε τα καταστροφολογικά σενάρια και τώρα έχει επανέλθει ή εν πάση περιπτώσει το προηγούμενο διάστημα είχε επανέλθει με μια ρητορική και με μια επιχειρηματολογία η οποία ήταν το λιγότερο παράδοξη. Δηλαδή, τι μας έλεγε? Ότι οι καθυστερήσεις οι οποίες οφείλονταν κατά αποκλειστικότητα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο οδηγούσαν στο να αυξάνεται ο λογαριασμός. Εδώ μπορώ να κάνω δύο σχόλια. Το πρώτο σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν ήρθαν μετά την καθυστέρηση της δεύτερης αξιολόγησης. Αντιθέτως, είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από το Δεκέμβρη του 2015, πριν καν κλείσει ή εν πάση περιπτώσει πριν καν υπερβούμε τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπονταν από τη συμφωνία του Ιουλίου-Αυγούστου για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Επομένως, δεν ήταν οι καθυστερήσεις οι οποίες οδήγησαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να εγείρει τις συγκεκριμένες απαιτήσεις και να δει δημοσιονομικό κενό για το 2018 κατά την περίοδο της πρώτης αξιολόγησης, για το 2019 κατά την περίοδο της δεύτερης αξιολόγησης. Αντιθέτως, ήταν μια συγκεκριμένη οικονομική πρόβλεψη την οποία έκανε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η οποία δεν είχε καμία σχέση με το χρόνο της ολοκλήρωσης των αξιολογήσεων. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει ακόμα και τώρα, αφού έχουμε μια επί της αρχής συμφωνία, να αμφισβητεί την ίδια την πραγματικότητα. Θεωρεί τώρα το σενάριο έχει αλλάξει λίγο, ότι δεν έχει επιτευχθεί τίποτα και ότι θα οδηγηθούμε σε μια νέα κατάσταση καθυστερήσεων και κολλησιεργίας κατά την περίοδο των τεχνικών διαπραγματεύσεων. Κατά τον ίδιο τρόπο που η Νέα Δημοκρατία διαψεύστηκε κατά την πρώτη αξιολόγηση. Διαψεύστηκε εν ώψη της χθεσινής συνάντησης του Eurogroup, θα διαψευστεί και σε αυτόν τον κίνδυνο τον οποίο επισημαίνει ότι θα τραβήξουν οι διαπραγματεύσεις για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Στόχος της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και όλων των εμπλεκόμενων θεσμών είναι να κλείσουν οι τεχνικές διαπραγματεύσεις το δυνατόν συντομότερο. Σας είπα όμως ότι δεν πρόκειται να βάλουμε τεχνητά χρονοδιαγράμματα. Αντιθέτως, θα δουλέψουμε με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα και υπευθυνότητα έτσι ώστε να βρεθεί η βέλτιστη δυνατή λύση που δεν θα εμπεριέχει επιβάρυνση για την ελληνική οικονομία και για τα ελληνικά νοικοκυριά. Κυρία Καλογεροπούλου. Σε ό,τι αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα και τις ενστάσεις που έχετε στην γερμανική άποψη, αφορά τον χρόνο ή το ποσοστό? Δηλαδή, θέλω να πω, η κυβέρνηση θα δεχόταν το 3,5 για 3 ή για 5 χρόνια και όχι για 10.
Θεωρούμε παράλογη την απέτηση της γερμανικής κυβέρνησης για διατήρηση των πρωτογενών πλεονασμάτων στο ύψος 3,5% για 10 χρόνια. Η συζήτηση θα συνεχιστεί και οι τελικές αποφάσεις θα πάρθουν στο τεχνικό επίπεδο όταν οι θεσμοί επιστρέψουν στην Αθήνα. Παρακαλώ. Μία και μοναδική ερώτηση εκτός αξιολόγησης. Αξιοποιώ την δεύτερη ιδιότητά σας και απαράγραφτη ως νομικού και θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Χθες σημειώθηκαν εξελίξεις ιδιάζουσας πολιτικής σημασίας στο μέτωπο κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής. Κατά πρώτον, η εισαγγελέα του Αγίου Πάγου παρήγγειλε την περαιτέρω δικαστική διερεύνηση του λεγόμενου κεφακέλου των θαλασσοδανείων και κατά δεύτερον διαφαίνεται ότι ανασύρεται από το αρχείο το πόρισμα Καλούδι. Με δεδομένο ότι η περίφημη αυτή πορισματική έκθεση του πρώην οικονομικού εισαγγελέα προτείνει την κακουργηματική δίωξη 50 και πλέον στελεχών του πολιτικού και τραπεζικού συστήματος, θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η γενική ή ειδική εκτίμησή σας για τη συνέχεια του θέματος και αν ισχύει η θέση της κυβέρνησης ότι η μάχη κατά της διαπλοκής και κατά της διαφθοράς τώρα αρχίζει. Ευχαριστώ. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής που έγινε για την δανειοδότηση κομμάτων μέσω μαζικής ενημέρωσης κλπ. Κατέληξε σε μια σειρά από συμπεράσματα και σε μια σειρά από περιγραφές που αποτελούν ενδείξεις για την τέλεση αξιόπινων πράξεων. Από εκεί και πέρα η ευθύνη της Βουλής και η ευθύνη της κυβέρνησης ήταν να διαβιβάσει το συγκεκριμένο πόρισμα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για να πράξει τα δέοντα. Οι εξελίξεις τις οποίες συζητάτε πλέον αφορούν την δικαιοσύνη. Εμείς το μόνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι ποτέ δεν πρόκειται να παρέμβουμε στο ανεξάρτητο έργο της και νομίζω ότι όλοι μας, δημοσιογράφοι, πολιτική, κυβέρνηση, αντιπολίτευση, κοινοβουλευτικές ομάδες, πρέπει να αφήσουμε την ελληνική δικαιοσύνη να δουλέψει απερίσπαστα, έτσι ώστε στο τέλος να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει να αποδοθούν. Εντάξει. Κύριε Μακρυγιάννη πρώτα, μετά... Κύριε εκπρόσωπε, λέτε, είστε βέβαιοι ότι τα μέτρα που θα λάβετε θα έχουν μηδενικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Θα είναι ουδέτερα έτσι όπως τα λέμε κτλ. Τότε προς τι όλο αυτό? Γιατί η κυβέρνηση υποχώρησε στην απέτηση των δανειστών να πάρει μέτρα αν είναι να έχουν μηδενικό αποτέλεσμα και δεν επέμεινε στην αρχική της θέση να μην πάρει καθόλου μέτρα? Διότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έθετε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης την ανάγκη για αλλαγή του μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής. Σε αυτό το σημείο υποχωρήσαμε, δεν μπορούσαμε να υποχωρήσουμε σε οποιαδήποτε απέτηση θα επιβάρυνε με επιπλέον λιτότητα τα ελληνικά νοικοκυριά. Και ακριβώς εκεί δημιουργήθηκε το κοινό έδαφος για να επιστρέψουν οι θεσμοί στην Αθήνα και να υπάρξει μια επί της αρχής συμφωνία. Παρακαλώ. Ναι. Συγχωρέστε με, ενδεχομένως να μην έχω καταλάβει κάτι από αυτά που είπατε. Η μείωση του αφορολόγητου, η μείωση των συντάξεων ή όποια θα είναι αυτά τα μέτρα τέλος πάντων που θα συμφωνήσουμε, θα ισχύσουν άσχετα με το αν πιάσουμε τους στόχους ή όχι? Οποιοδήποτε μέτρο ψηφίζεται, αλλά και το σύνολο της δημοσιονομικής πολιτικής της χώρας, τελεί υπό την αίρεση της επίτευξης των στόχων. Τα μέτρα τα οποία θα ψηφιστούν, είτε είναι μέτρα επιβάρυνσης, είτε είναι μέτρα ελάφρυνσης, θα ισχύουν από την 1η-1η-2019. Κυρία Τσικρίκα. Δηλαδή και το αφορολόγητο και η μείωση συντάξεων, αν και εφόσον προκύψει. Πρώτη ερώτηση και δεύτερη. Έχθεσε ο κ. Τσακαλώτος απέφυγε να κάνει κάποια δήλωση μετά το πέρας του Eurogroup και παρέπεμψε στην ανακοίνωση που βγήκε κεντρικά από την κυβέρνηση. Και αυτό έχει έτσι προκαλέσει διάφορες συζητήσεις, έχει προκαλέσει αίσθηση. Υπάρχει κάποιο θέμα με τον κ. Τσακαλώτο? Το θέμα το οποίο υπάρχει με τον κύριο Τσακαλώτο είναι ότι πρέπει να του αποδώσουμε τα εύσημα για την μεγάλη διαπραγματευτική επιτυχία. Η διαπραγματευτική επιτυχία αυτή ήταν επιτυχία του ιδίου αλλά και του συνόλου της διαπραγματευτικής ομάδας. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, σας είπα ότι οποιοδήποτε μέτρο ψηφιστεί και το οποίο θα προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια των τεχνικών διαπραγματεύσεων θα ισχύει από την 1η-1η-2019. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η ενημέρωση στους πολιτικούς συντάκτες από τον